μέσω ενός σύγχρονου σχεδιασμού που συνδυάζει επενδύσεις με μεταρρυθμίσεις, πετυχαίνουμε τη δημιουργία καλοπληρωμένων μόνιμων θέσεων εργασίας. Θέλουμε για την Ελλάδα ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα της πράσινης και ψηφιακής Ευρώπης. Δήλωσε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στην κατάμεστη αίθουσα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη ο βουλευτής Σερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο Σαραίος βουλευτής που ήταν συνδιοργανωτής στο συνέδριο για την ανάκαμψη της χώρας που διοργάνωσε η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε σε πάνελ με συνομιλητές τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού Μύρον Φλουρί. Το μείζον εθνικό μας ζήτημα είναι το δημογραφικό. Τίνει να εξελιχθεί σε μια εθνική μάστιγα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εσείς και οι συνεργάτες ετοιμάζετε το επόμενο διάστημα το εθνικό σχέδιο, το δημογραφικό, που περιμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε την προσεχή άνοιξη. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, το Ταμείο Ανάκαμψης πώς μπορεί να σας βοηθήσει ούτως ώστε να εκπονήσουμε πολιτικές για να ανασχέσουμε αυτό το δημογραφικό ζήτημα? Άσο, δεν θα περίμενες νομίζω να ξεκινήσω από κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα να αναφέρω ότι στην ψηφιακή πολιτική κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, πάρα πολλά άλματα πριν την εποχή της πανδημίας. Δηλαδή είχαμε αρχίσει από το 2019 μετά τις εκλογές του Ιουλίου και προχωρήσαμε σε μια μεγάλη ψηφιακή επανάσταση. Τελικά όμως τώρα, 4 χρόνια μετά, το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να βοηθήσει την επιτάχυνση της ψηφιακής πορείας του κράτους μας? Έχουμε πόρους από εκεί για να κερδίσουμε κάτι ακόμη στην ψηφιακή μας ζωή? Και η αλήθεια είναι πως έχουμε δείξει εξαιρετικούς αριθμούς ανάπτυξης και στην ουσία τη δυνατότητα να απορροφήσουμε πόρους, διότι ακριβώς η ψηφιακή μετάβαση αυτή περνάει σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στο Ταμείο Ανάπτυξης. Μύρο, να ξέρεις πολύ καλά ότι ο τουρισμός είναι από μηχανή την ανάπτυξη της χώρας μας. Το ξέρουμε στην Ελληνική Μακεδονία πάρα πολύ καλά. Στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, Μαργαρίτη, στην Πειραιά και αλλού εδώ στην περιοχή μας. Αλήθεια, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πόρους ώστε να στηριχθεί μια υγιής τουριστική ανάπτυξη στην πατρίδα μας? Είναι μια πολύ καλή αρχή. Πάρα πολύ καλή αρχή. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και δεν υπερφέρω τις ερωτήσεις των οποίων θα την αναλύσουμε μετά, είναι η εξής. Ότι τα δύο μεγάλα θέματα που προσπαθεί να λύσει το Ταμείο Ανάκαμψης είναι το ένα είναι η βιωσιμότητα και το άλλο είναι να την παντρέψουμε την τεχνολογία. Ο κύριος Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν εκείνη που πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία για ένα πρόγραμμα κοινού δανεισμού με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού. Τον Μάρτιο του 2020, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άλλους 8 Ευρωπαίους ηγέτες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα έκτακτο πρόγραμμα κοινού δανεισμού για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας. Λίγοι είχαν πιστέψει ότι αυτή η ιδέα θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Και τελικά η μεγάλη αλλαγή έγινε με τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δήλωσε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχασε καθόλου χρόνο. Κατάρτισε το Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2 με αποτέλεσμα η χώρα μας να είναι η πρώτη που έλαβε τη σχετική έγκριση. Προτεραιότητα είναι η ισχυρή ανάκαμψη μέσα από μια ανθεκτική οικονομία και κοινωνία. Δίνουμε έμφαση στη πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την υγεία, την παιδεία, τις εργασιακές δεξιότητες και τις επενδύσεις, πρόσθεσε. Τελικά περάσαν 4 μήνες διαβουλεύσεων και τελικώς το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε πραγματικότητα και σήμερα, 4 χρόνια μετά, επιτρέψτε μου να πω, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην απορροφητικότητα πόρων και κυρίως είμαστε πάρα πολύ ψηλά στην ταχύτητα υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και προφανώς κατασκευής σημαντικών έργων υποδομής. Σημειώνεται ότι στο συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας και Ευρωβουλευτή Βαγγέλη Μεϊμαράκη και με τη συνεργασία της Γραμματέως της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Μαρία Σιγκερέλα, συμμετείχαν σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζικώστας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Σταύρος Καλαφάτης. Ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς σε ερώτηση του επιλογές για τη δημιουργία γραφείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη προγραμμάτων του Δήμου Σερών για την ανάπτυξη του Δήμου ως επίτιμος δημότης που είχε ανακηρυχθεί
Απάντησε πως ο αρμόδιος για την απάντηση είναι ο τέος δήμαρχος Σερών και παράλληλα τόνισε πως αισθάνεται μεγάλη τιμή που είναι επίτιμος δημότης των Σερών και βρίσκεται κοντά στην οικονομία και την κοινωνία των Σερών. Ήταν μια πολύ σημαντική ημερίδα αυτή, η οποία διοργανώσαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη μαζί με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, υπό την καθοδήγηση του καλού φίλου του Ρουμάνου Ευρωβουλευτή του κυρίου Ζίκφριντ Μουρεσάν, του Έλληνα επικεφαλή ομάδα μα, του Βαγγέλη του Μημαράκη, τη Μαρία Στρενγκλά τη γραμματέα μα και φυσικά με την υποστήριξη όλου του κομματικού μηχανισμού, αλλά και τη ΟΝΕΔ. Είχαμε μια πολύ σημαντική έτσι, ανταλλαγή απόψεων σήμερα μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον Απόστολο Τζικώστα, μια μεγάλη σειρά από υπουργού, τον Σταϊκούρα, τον Χρήστο, τον Εφέτη Ζαχαράκη, τον Θοδωρή τον Λιβάν, τον Δημήτρο Παστεργίου. Είχαμε σημαντικέ παρουσίε στη Θεσσαλονίκη, όπου όλα συνέτειναν σε ένα πράγμα, ότι η Ελλάδα είναι μια πρωταθλήτρια χώρα στο Ταμείο Ανάκαμψη. Είμαστε στου πρωταθλητέ στην απορρόφηση κονδυλίων, είμαστε πρωταθλητέ στην παρασκευή έργου, αλλά και στην προώθηση των δομικών μεταρρυθμίσεων που τόσο έχει ανάγκη η χώρα. Και φάνηκε και από τους ξένους επισκέπτες, τους συνομιλητές εδώ που ήρθαν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι της ψηφιοποίησης του κράτους και των μεταρρυθμίσεων που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Το μήνυμα λοιπόν είναι σαφές, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ως βασικοί πυρήνες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έχουν πετύχει το ακατόρθωτο. Να προχωρήσουμε σε μια επαναστατική αλλαγή της καθημερινής ζωής των πολιτών στη χώρα χάρη στους ευρωπαϊκούς πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Και σήμερα είμαι ιδιαίτερα περήφανος που αυτό αναγνωρίζεται όχι μόνο από τους Έλληνες, αλλά και από τους ξένους επισκέπτες. Γι' αυτό λοιπόν το μήνυμα είναι ένα. Όσο πάμε στις ευρωεκλογές, το ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες είναι συγκεκριμένο. Θέλουν να στηρίξουν τους πραγματικούς προοδευτικούς, τους πατριώτες, ή θέλουν να εμπιστευτούν τους γιαλαντζή προοδευτικούς λαϊκιστές? Η απάντηση βγαίνει αβίαστα, γι' αυτό καλούμε τους Έλληνες πολίτες σε ευρωεκλογές να στηρίξουν για ακόμα μια φορά τη Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να έχει μια ισχυρότερη φωνή στην Ευρώπη για τα ελληνικά αιτήματα και τα ελληνικά δίκαια. Εν όψη των ευρωεκλογών και στην προσπάθειά μας να ενημερώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους Έλληνες πολίτες ώστε να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές και να ψηφίσουν βέβαια τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε διοργανώσει αυτές τις εκδηλώσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσουμε αυτή τη δυνατότητα των εκδηλώσεων και σε άλλες πόλεις, ώστε να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τους πολίτες μας, για να καταλάβουν ότι η Ευρώπη δεν είναι κάτι το απόμακρο, δεν είναι κάτι το ξένο, είναι δίπλα στον πολίτη και βοηθάει για να βελτιώσουμε την ζωή μας, αλλά και ταυτόχρονα να έχουμε μια κοινωνική πολιτική και μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων. Προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που γίνεται με τα κόμματα τα εθνικά σε κάθε χώρα, έτσι και εδώ γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό και έχουμε και την χαρά και την τιμή να συνεργαζόμαστε με τον Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων, τον Τάσο τον Χατζηβασιλείου, ο οποίος βεβαίως πρωταγωνιστεί και αυτός σε αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι η δεύτερη μέρα που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι εδώ στην Ελλάδα. Επέλεξε τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να ξεκινήσει τη μεγάλη προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024. Χαιρόμαστε που δεν έμεινε μόνο στην Αθήνα, που θέλησε να έρθει και να συνδέσουμε όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, έργα που πολλές φορές ακούγονται ως αριθμοί και μόνο, ως νούμερα, και δεν αποτυπώνονται πολύ εύκολα σε καθημερινότητα του πολίτη. Προσπαθήσαμε λοιπόν μαζί με τους συνομιλητές μας και τις συνομιλήτριές μας να μπορέσουμε να μετουσιώσουμε αυτή την κουβέντα σε καθημερινότητα. Πάνω χάρη, εγώ παρουσίασα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για το Υπουργείο μας, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Είναι σε ύψος 400 εκατομμυρίων. Έχουν να κάνουν με την αναπηρία, έχουν να κάνουν με τη στεγαστική πολιτική, έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική και τα επιδόματα, όπως επίσης έχουν να κάνουν και με ζητήματα τα οποία ενδυναμώνουν τους πολίτες, όπως τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι με αναπηρία για ψηφιακές δεξιότητες ή και τους ηλικιωμένους. Έχουμε ειδικό πρόγραμμα για ψηφιακές δεξιότητες για τους ηλικιωμένους, τους γονείς μας, οι οποίοι ειδικά στην καινούργια εποχή που χρειάζεται συνεχώς να μπαίνουν μέσα στο GovGR, να μαθαίνουν, να αναρτούν αιτήσεις, θέλουμε να μάθουν περισσότερο να το χρησιμοποιούν. Άρα είναι ένα ταμείο ανάκαμψης το οποίο δεν είναι ξένο, δεν είναι απρόσωπο. Και αυτό μας δείχνει και το δρόμο της Ευρώπης. Ότι όταν δίπλα μας υπάρχει ένας δρόμος που έχει γίνει με ευρωπαϊκά χρήματα, όταν χτίζεται ένα σχολείο που είναι με ευρωπαϊκά χρήματα, όταν υπάρχει μια κοινωνική υπηρεσία, να ξέρουμε ότι η Ευρώπη είναι εκεί για μας.
όχι όμως να την αφήνουμε στο απειρόβλητο, να βελτιώνει αυτό που πρέπει. Άρα όλα αυτά συζητήσαμε σήμερα και χαίρομαι που συμμετείχα κι εγώ. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και για τα επιδόματα. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, κάποιο συγκεκριμένο πλάνο? Κοιτάξτε, πρόσφατα ούτως ή άλλως ανακοινώσαμε την αύξηση του επιδόματος γένας. Πολύ σημαντική προσπάθεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κύμα της ακρίβειας. Άρα από 2.000 ευρώ στο ένα παιδί πήγε στις 2.400. Από 2.000 ευρώ όταν έχεις γεννήσει ένα παιδί, ελέγχεις ήδη 1,1, πας 2.700 το επίδομα. Και αντίστοιχα αυτό φτάνει και μέχρι τα 3,5 χιλιάρικα όταν υπάρχει πολυτεκνία. Μια μεγάλη οικογένεια των 4 και παραπάνω ατόμων. Στα υπόλοιπα επιδόματα ουσιαστικά δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή μια αύξηση. Έχουμε ήδη αυξήσει από το Δεκέμβριο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και έχουμε ήδη αυξήσει από το καλοκαίρι το αναπηρικό επίδομα, το οποίο μάλιστα είναι και πολλά εκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Αυτό όμως που θα γίνει μέσα στη χρονιά είναι ότι ένα κομμάτι των επιδομάτων θα δίνονται μέσω κάρτας. Το 50%, όπως γίνεται στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, θα δίνεται μέσω κάρτας. Αυτό μας βοηθάει ούτως ή άλλως να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη χρήση των χρημάτων και είναι συνηθισμένοι δικαιούχοι, γιατί ήδη το κάνουν μέσω του ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος. Άρα θα έλεγα ότι αυτό είναι το βασικότερο και βέβαια περισσότερη διαφάνεια, δικαιοσύνη, έτσι ώστε να πηγαίνουν τα χρήματα ακριβώς εκεί που πρέπει. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση η οποία γίνεται σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μια εκδήλωση που υπογραμμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών εκλογών που έρχονται τον Ιούνιο. Οι ευρωεκλογές μας αφορούν όλους. Γιατί η Ευρώπη είναι παντού πια. Είναι στις γειτονιές μας, είναι στις πόλεις μας, στα χωριά μας, είναι στις περιφέρειές μας. Όλα τα έργα, τα περισσότερα έργα που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα και στις περιφέρειες, γίνονται με πόρους ευρωπαϊκούς. Γι' αυτό το λόγο και πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι το επόμενο διάστημα η Ευρώπη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ζωές μας. Έτσι λοιπόν, με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα την εκδήλωση αυτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εδώ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρουσιαστεί και η σχέση των περιφερειών και των δήμων της περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει καταφέρει να γίνει μια περιφέρεια πρωταγωνίστρια πανευρωπαϊκά. Κύριε Σχοινά, πείτε μας, ως δημότης, επίτιμος δημότης των Σερών, ποιες είναι οι σχέσεις της πόλης των Σερών με την Ευρώπη? Καταρχήν θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι Σεραίος. Είναι μεγάλη τιμή γιατί ο Δήμος Σεραίων είναι ο πρώτος που με ανακήρυξε επίτιμο δημότη. Είναι κάτι που με φέρνει πολύ κοντά στην κοινωνία και στην οικονομία των Σερών, με την οποία συνδέομαι από τα παιδικά μου χρόνια. Οι Σέρες είναι ένας μικρός εθνικός πρωταθλητής της ανάπτυξης και της Κεντρικής Μακεδονίας, ένας νομός με πολλές δυνατότητες, με πολύ ισχυρή παρουσία οικονομική, γεωργική, τουριστική, και εξυπακούεται ότι σε όλα αυτά η Ευρώπη έχει αντίκρισμα, έχει μια διάσταση ευρωπαϊκή που συμπληρώνει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας. Έχω εκφράσει πολλές φορές την αντίληψη ότι είμαι πρόθυμος πάντοτε στη διάθεση των αρχών, των δημοτικών, των βουλευτικών να βοηθήσω και δεν βλέπω τις σχέσεις Σερών Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κάτι στατικό. Το βλέπω ως κάτι πολύ εξελισσόμενο, με μένα κάπου στη μέση.